Για να μην σας Δεν μας στεναχωρήσει. είχε πει τίποτα εμάς. Μια χαρά ερχόταν και αυτή τη μέρα το περίμεναμε να φάμε με το Γιάννη το σύζυγο. Αυτό έχει αγάπη πολύ για το χωριό. Για τον τόπο του. Έλληνες είμαστε, γνήσιοι Έλληνες είμαστε. Γιατί να μου φάνε το παιδί. Είχε μεγάλη αγάπη για τον τόπο του από μικρό παιδί. Πείτε μας, σε ποια ηλικία, πόσο χρονών ήταν ο Κωνσταντίνος όταν ήρθατε εδώ στην Ελλάδα. 6,5 χρονών ήταν. Επήγα μαθήδινε στα Κιούρκα. Ναι. Και εκεί μόλις πήγαμε που το έγραψα στο σχολείο, άρχισαν τα παιδιά από τα Κιούρκα να του λένε Αλβανέ. Αυτό δεν δεχότανε με τίποτα. Τα έπαιρε με τις πέτρες τα παιδιά. Και βγαίνει μια δασκάλα Ευγενία και λέει, είναι Βόρειο Ηπειρώτης, φώναξε. Γιατί αυτό. Αχ, σας έχουν πω, πω το λέω ειλικρινά, θέλω να σας πω. Μας εδιέλυσανε, κορίτσια. Αυτό είναι αυτό που με πονάει πιο πολύ. Αυτό με πονάει πιο πολύ. Ότι ήρθατε στη μητέρα πατρίδα πίσω και ζήσατε έτσι. Και εδώ το ρατσισμό. Πες το κι άλλη μια φορά. Διότι εκεί έτσι. Οι Αλβανοί θέλουν να σας διώξουν. Θέλουν να το αφανίσουν το ελληνικό στοιχείο. Θα σας πω ένα. Παρόλο που είναι αναγνωρισμένη η εθνική μειονότητα. Και ήρθατε εδώ και πάλι σας διώχνανε έτσι. Και σας πονάγανε. Σωστό. Και είναι ντροπή. Είμαστε Έλληνες πολίτες. Θα σας πω και ένα, κυρία Τατιάνα μου. Ναι. Πάνω στο καλπάκι και γράφω φάρμακα και εκεί είναι μερικές γρίουλες, καμιά δεκαπενταριά και μου λένε «Αλβανίδα είσαι, πω μέσα από το αλβανικό». «Αμ' εγώ δεν είμαι Αλβανίδα», του είπα, «είμαι Ελληνίδα». Αυτό με πληγώνει πολύ. Και το δυστύχημα, Τατιάνα, είναι ότι για εμάς εδώ στην Ελλάδα κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους είναι Αλβανοί και εκεί έξω δυστυχώς για τους Αλβανούς είναι Έλληνες. Έτσι. Ξέρεις, αυτή είναι μια συμπεριφορά την οποία ακολουθούν οι Έλληνες δυστυχώς χρόνια. Ο όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ήταν Τούρκοι. Και θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός. Αυτό εκεί δεν μπορούμε πάντα. Να το καταπολεμήσουμε, μόνο εδώ. Εδώ ναι. Και ξέρεις πώς θα μπορούσαμε να θεωρήσει. Οι ρατσιστές εκατέρωθεν ήδη. Εάν μαθαίναμε ήδη σωστά την ιστορία στα σχολεία. Μπράβο. Διότι αν ρωτήσει ένα παιδί που τελειώνει το ελληνικό σχολείο για τη Βόρεια Ήπειρο, δεν θα ξέρει να σου πει. Αυτό ακριβώς. Γιατί και εδώ. Τα κάνουμε γαργάρα. Έτσι είναι. Τα κάνουμε γαργάρα για πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι ελληνικά χωριά αυτά. Είναι εθνική ελληνική μειονότητα που έχει τα δικαιώματά της να κρεμάει τη σημαία της όποτε και θέλει. Είναι αναγνωρισμένα. Να έχει τους ναούς είναι της, να κάνει τις προσευχές της, να κάνει τις κηδείες της. Είναι ελληνική μειονότητα. Και είναι εθνική, εθνικότατη. Ήταν ελληνικότατα χωριά, τα οποία παραχωρήθηκαν αναγνωρισμένη ως εθνική μειονότητα και από τους Αλβανούς. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε πίσω στην κυρία Βασιλεία μετά τις διαφημίσεις.